Γεια σου, είμαι η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου και σε αυτό το βίντεο θα ανακαλύψουμε το ταλέντο του DIYer που κρύβεις μέσα σου. Θύμω, τα παιδιά σου θα το λατρεύουν, το ίδιο και εσύ. Αλλά δεν ξέρεις πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις με Θύμω. Αρκεί να έχεις φαντασία και θα φτιάξεις υπέροχα πράγματα, από διακοσμητικά μέχρι κοσμήματα. Κοσμήματα είπα, κοσμήματα θα φτιάξουμε. Για πάμε να δούμε τα υλικά. Εγώ τώρα θα φτιάξω με τη βοήθεια ενός κουπάτ μία υπέροχη γόβα, μία γυναικεία γόβα που θα στολίσει το λαιμό μου. Παίρνουμε το χρώμα μας, το πλάθουμε λίγο γιατί είναι αρκετά σκληρό στην αρχή και αρχίζουμε να ανοίγουμε. Τώρα θα κάνω αυτή εδώ την κίνηση για να βοηθήσω να φύγει πιο εύκολα το θύμο από τη βάση μου και παίρνω το κουπάτ που έχω επιλέξει και το κόβω. Έχετε στο μυαλό σας ότι όσο πιο παχύ είναι το αντικείμενό μας, τόσο μεγαλύτερη αντοχή έχει. Πριν πάμε για ψήσιμο, γιατί τα θύμω ψήνονται, θα κάνουμε πρώτα τις τρυπούλες. Το βάζω στην άκρη, γιατί θα φτιάξω κι άλλα τώρα. Δεν χρειάζεται να βάζετε και να βγάζετε συνέχεια. Θα τα φτιάξετε όλα μαζί, θα τα βάλετε σε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί από κάτω και θα ψήσετε μάξιμου 130 βαθμούς Κελσίου, περίπου για 10 λεπτάκια. Παίρνουμε το θύμο που ανοίξαμε το πλάστη μας, επιλέγω την καρδούλα, το βάζω επάνω, έτσι, και το πιέζω, έτσι ώστε να καλύψει όλο το κομμάτι της καρδιάς. Αφού νομίζω ότι έχει πάρει το σχήμα που θέλουμε, με τα ειδικά μας εργαλεία, κόβουμε ό,τι δεν χρειαζόμαστε και βγάζουμε προσεκτικά και κάνουμε μία τρύπα φυσικά πριν το ψήσουμε. Το ειδικό μας εργαλείο το παίρνουμε και το βάζουμε και αυτό στην άκρη για να ψηθούν όλα μαζί. Να κάνουμε και σκουλαρίκια, να κάνουμε και σκουλαρίκια. Πάμε για ψήσιμο. Τα ψήσαμε, είναι όλα έτοιμα. Αυτά που φτιάξαμε και άλλα πολλά. Χρόνο να έχετε και πολύ φαντασία. Αυτά είναι τα αξεσουάρ μας, κολιέ, δαχτυλίδια, βραχιόλια και ό,τι άλλο σου αρέσουν, μόνο με Θύμω. Καλή επιτυχία!